Ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Καλαφάτη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, τους ακροάτες και τους ακροατές σας. Είμαι στον αέρα με τον Μιχάλη τον Τζόχο από την Αθήνα και συζητάμε, σχολιάζουμε όπως κάθε μέρα εδώ στον Λίμπερο 107,4. Σας ευχαριστώ που έτσι καταφέραμε να σας τραβήξουμε λίγο στη διπλανή πόρτα, έτσι για να μας πείτε 2-3 πράγματα, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη η μέρα για σας. Με πολύ φόρτο εργασίας εννοώ. Θέλω πολύ σημαντική μέρα στη Βουλή. Στη Βουλή, βέβαια. Και σε ευχαριστώ πολύ για αυτά τα λίγα λεπτά που θα μας διαθέσετε. Θέλω να μας πείτε για αυτό που έγινε χθες, ας πούμε, τη πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε χθες για την τηλεδιάσκεψη, για αυτό το μεγαλόπνο σχέδιο ανέγερσης νέου γηπέδου του Άρεως, φυσικά, που έχουμε στην Θεσσαλονίκη, που περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε την τοποθέτησή σας για αυτό που γίνεται, για αυτό που έγινε χθες. Κοιτάξτε, αφορά σίγουρα ένα πολύ σύνθετο και δύσκολο εγχείρημα, το σχέδιο για την διαμόρφωση του νέου γηπέδου του Άρη, όπως είχε πει και ο Πρωθυπουργός πριν από περίπου ένα χρόνο ακριβώς θα έλεγα. Ο σχεδιασμός είναι να προχωρήσει αυτό το πλάνο σύμφωνα με το μοντέλο της διπλής ανάπλασης. Και πάνω σε αυτή τη βάση εργαστήκαμε, παρότι δεν κοινοποιήθηκε αυτό, και αν θέλετε και το κάναμε και εσκεμμένος, δραστηριοποιηθήκαμε σε επίπεδο κυβερνητικό όλους αυτούς τους μήνες. Υπήρξε μια σειρά τηλεδιασκέψεων με συναδέλφους υπουργούς συναρμόδιους, για να μπορέσουμε να, σύμφωνα με τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν ώστε να μπορέσει να γίνει το πρώτο ουσιαστικό βήμα για το μεγάλο αυτό εγχείρημα. Αφορά την ανταλλαγή οικοπαίδων ουσιαστικά στην ανατολική πλευρά της πόλης, ενός οικόπεδος στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Εργασίας, που είναι 160 στρέμματα, ανταλλαγή με το υπάρχοντα χώρο όπου τώρα είναι το γήπεδο του Χαϊλάου, τα οποία είναι περίπου 20 στρέμματα. Ναι. Και μετά από μια σειρά τηλεδιασκέψεων αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να γίνει μια συνολική συζήτηση μετά από ένα χρόνο, ακριβώς και για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και να ομονοήσουμε στα βασικά, να υπάρξει η πολιτική στήριξη, όπως και επιτεύχθηκε και από άλλους εμπλεκόμενους φορείς, δεν είναι μονάχα η κυβέρνηση και ο Άρης, θα πρέπει να υπάρξει και ουσιαστική στήριξη και από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, και αναφέρομαι κυρίως στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Χωριά της Πηλαίας, όπως και στην κεντρική και στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, και να μπορέσουμε πρώτον να συμφωνήσουμε ότι μιλάμε για το συγκεκριμένο εγχείρημα, δεύτερον να δούμε ποιοι μιλάμε, τρίτον να δούμε δηλαδή ποιοι εκφράζουν ουσιαστικά τον Άρη, ποιοι εκφράζουν την κυβέρνηση, για να μπορέσει να γίνει ένας συγκεκριμένος και συγκροτημένος διάλογος. Ναι. Τρίτον να υπάρξει, όπως και υπήρξε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όλη αυτή η ομόθυμη στήριξη από όλους τους φορείς για να προχωρήσουμε στα βήματα αυτά, και βεβαίως να καταρτήσουμε και την ομάδα τεχνικού έργου στην οποία έχω την τιμή να είμαι εγώ επικεφαλής, την τεχνική ομάδα έργου, για να μπορέσουμε να δούμε μια σειρά από ζητήματα. Επαναλαμβάνω, είναι σύνθετο το εγχείρημα. Υπάρχουν θέματα που αφορούν πολεοδομικά χωροταξικά ζητήματα, θέματα που αφορούν νομικής διάστασης, θέματα που αφορούν γενικά τη θεσμική θωράκιση, που είναι το βασικό μας, ο βασικός μας στόχος, να θωρακίσουμε το εγχείρημα θεσμικά, ώστε να αποφύγουμε και καθυστερήσεις αλλά και γραφειοκρατικές δυσκολίες, και βεβαίως και το κομμάτι το οικονομικό, το αναπτυξιακό, το επενδυτικό, το οποίο ουσιαστικά είναι κομμάτι του Άρη, αλλά και συνδέονται και όλα αυτά μαζί. Αυτό είναι το γενικό πλάνο του σκεπτικού, της δουλειάς που έχει γίνει μέχρι τώρα. Και θα ακολουθήσει βεβαίως και η δουλειά σε επίπεδο, όπως σας είπα, τεχνικό τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό η διαδικασία είναι χρονοβόρα, κύριε Καλαφάτη, γιατί ακούω του χρόνου, ακούω σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, όχι από εσάς, αλλά από τους ανθρώπους που είναι εμπλεκόμενοι στην. Όχι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει με την πραγματική, ειλικρινή ενημέρωση της κοινής γνώμης. Ακριβώς αυτό. Και όχι μονάχα των φίλων του Άρη. Κάθε αθλητικό γήπεδο, και σε αθλητικά και σε άλλα αθλητικά γήπεδα, στα οποία θα και εγώ πάλι την τιμή να ασχοληθώ πάλι, αν θέλετε, μακριά από τα χώρα της δημοσιότητας, αλλά φέρουμε πολύ γρήγορα αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια αντικειμενική ενημέρωση, και είναι δύσκολο, γιατί υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα σε τέτοιου είδους εγχειρήματα, και δεν μπορεί ο κόσμος, ακόμα και σε άλλες δημοσιογράφοι, να
να αντιληφθούν και δεν έχουμε και χρόνο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό ή δημοσιογραφικό για να αναλύσουμε σε βάθος για ποιο λόγο μπορεί να πάρει, ας πούμε, δύο, τρία, ένα όχι χρονικό διάστημα ένα τέτοιο εγχείρημα. Το ζήτημα είναι φυσικά ότι δεν μιλάμε για δύο-τρία χρόνια, δεν το συζητάμε. Άμα πάμε σε άλλες περιπτώσεις άλλων ομάδων, άλλων γηπέδων, θα δούμε ότι υπήρξαν πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, τα οποία όμως εν μέρει υπήρξε μια καθυστέρηση, γιατί ακριβώς δεν έχουμε την εμπειρία που τώρα έχουμε από αυτές, από τα προηγούμενα έργα, για να μπορέσουμε να όπως σας είπα προηγουμένως, να θωρακίσουμε θεσμικά το εγχείρημα. Γι' αυτό επιμένω σε αυτό και αν, η τοποθέτησή μου, αν την έχετε διαβάσει, σε αυτό εστιάζεται, ότι θα πρέπει να το θωρακίσουμε θεσμικά το εγχείρημα. Και βεβαίως είναι και ένα ζήτημα το οικονομικό που σας λέω επίσης συνδέεται με όλο αυτό, γιατί όσο πιο καλά θωρακισμένο είναι το εγχείρημα, τόσο πιο εύκολο είναι και το κομμάτι το οικονομικό, το επενδυτικό που σας είπα είναι κυρίως δουλειά του ΑΣ Άρης και της ΠΑΕ Άρης. Τον Άρη εμείς τον αντιμετωπίζουμε ενιαία βεβαίως και αυτό είναι το επόμενο βήμα. Άρα δεν βάζουμε χρονοδιαγράμματα, είμαστε στην αρχή ενός σύνθετου εγχειρήματος, αλλά επισημαίνω το πολύ θετικό ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, ενώ πολιτεία και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, και ότι είμαστε όλοι συνεννοηθήκαμε ότι θα το πάμε πολύ προσεκτικά, θα δουλεύουμε πολύ, αυτό είναι και ένα μότο και της κυβέρνησης, αν θέλετε, και συγγνώμη και προσωπικό δικό μου, και θα μιλάμε λίγο. Όταν έχουμε κάτι να πούμε συγκεκριμένο, θα το λέμε. Αλλά επειδή ξέρω ότι αυτό δεν είναι οποιοδήποτε μεγάλο έργο, υπάρχει έντονο το συναισθηματικό στοιχείο. Ναι, ξέρω βέβαια. Πόσο σημαντικό είναι το δέσιμο των φιλάθλων, παραδείγματος χάρη του Άρη, με την ομάδα τους και με το γήπεδο. Όπως είναι αντίστοιχα όλων των ομάδων, όλων των φιλάθλων με τις ομάδες τους. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, και επειδή υπηρετούμε και τον πολιτικό χώρο, ούτε θα πρέπει να διακινδυνεύσουμε να λέμε κάτι προς πέρψη, αν θέλετε, ή για να αισθανθούν όμορφα όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, πολύ λιτοί, πολύ συγκεκριμένοι και να κάνουμε delivery. Δηλαδή να έχουμε αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας. Αυτός είναι και ο στόχος του πρώτου βήματος, που είναι η τεχνική ομάδα έργου, η οποία ουσιαστικά συγκροτήθηκε χθες. Αυτό έγινε χθες, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, και θα συνέλθει και πολύ σύντομα. Είμαι αποφασισμένος να την καλέσω την άλλη εβδομάδα κιόλας να ξεκινήσουμε. Και εσείς είστε ο επικεφαλής αυτής της ομάδας. Ναι, εγώ ορίστηκα από την κυβέρνηση ως ο επικεφαλής και ο συντονιστής αυτής της ομάδας τεχνικών έργων, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι όλων των φορέων, του Άρη κυρίως, της κυβέρνησης φυσικά, της περιφέρειας, των δύο δήμων και κάποια άλλα κυβερνητικά στελέχη. Αυτό είναι από τα θετικά. Αυτό είναι από τα θετικά που προέκυψαν. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί, θέλω να σας πω, και, και βεβαίως δεν θα πρέπει να υπάρχουν και φωνές όσον αφορά την επικοινωνία, οι οποίες πολλές φορές καλή θέληση υπάρχει και καλή βούληση υπάρχει από όλους όσους, αν θέλετε, τοποθετούνται και δημοσίως, αλλά πολλές φορές αυτό δημιουργεί μια σύγχυση και στους δημοσιογράφους. Μπερδεύουν την κοινή γνώμη. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Ναι, Μιχάλη. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Θα θέλω να ξέρω αν η διπλή ανάπλαση βασίζεται πάνω στο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε και στην περίπτωση του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε για την τεχνική θωράκιση, διότι προφανέστατα αυτό που θέλετε να αποφύγετε είναι ενστάσεις που θα χρονοτριβήσουν το όλο project. Και το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, επειδή μιλήσατε για χρηματοδότηση κυρίως από τον Άρη, δεν συμπεριλαμβάνεται δηλαδή στο σχέδιο κανένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, καμία βοήθεια από περιφέρεια Μακεδονίας ή από... Ναι, θα υπάρχει, θα υπάρχει και είναι σημαντική και συμβολή και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χώρων που διαθέτει η κεντρική Μακεδονία για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Και είναι σημαντικό, γιατί υπάρχουν και συνοδάρια και είναι σημαντικό, όπως και η ανάπλαση του χώρου του Χαριλάου όταν θα φύγει το γήπεδο από εκεί πέρα, το οποίο θα γίνει ένας κοινοφελής χώρος. Έτσι, άρα στα κομμάτια, αλλά αυτό καθ' αυτό, το γήπεδο, καθώς όλο το development, ας το πούμε έτσι, αυτό θα είναι ουσιαστικά μια ευθύνη του Άρη. Το γεγονός βεβαίως είναι ότι προσφέρει το κράτος μέσα από αυτή την διπλή, από αυτήν την ανταλλαγή και σύμφωνα με το διπλό μοντέλο, όπως σωστά αναφέρατε, του Παναθηναϊκού, μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα για να βρεθεί ο επενδυτής. Θα είναι, ας πούμε, ευεπίφορο το έδαφος για να βρεθεί. Αλλά ας πούμε, να φτάσουμε εκεί πέρα, θα πρέπει, σας είπα, να συμφωνήσουμε σε πολλά επίπεδα, να συμφωνήσουμε για τα οικοδομήσιμα, να συμφωνήσουμε για το χώρο που θα γίνει. Υπάρχουν δεκάδες, μην ξεχνάμε ότι το οικόπεδο είναι
δεν είναι καν του δημοσίου, είναι του ΟΑΕΔ, ενός οργανισμού, ο οποίος έχει συγκεκριμένο καταστατικό, συγκεκριμένη στόχευση. Υπάρχουν σειρά ζητημάτων πολλά, σας είπα, πολλαπλής φύσης. Πολεοδομικά χώρα. Φαντάζομαι πάντως ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν έχει επιλεχθεί τυχαία. Το λέω ότι σε σχέση με τους συντελεστές δόμησης και τη χωρητικότητα που θα μπορεί να έχει το γήπεδο. Ναι, ναι, όχι. Το γήπεδο θα. Μα είναι πολύ μεγάλη έκταση καταρχάς. Είναι 170, ένα κομμάτι θα αφορά το γήπεδο και ένα κομμάτι θα αφορά άλλες χρήσεις, οι οποίες θα είναι αξιοποιήσιμες από τον επενδυτή για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει το γήπεδο του Άριου. Εμπορική χώρη και τα λοιπά. Πάντως από την άλλη πλευρά, από την πλευρά που επιτρέψτε μου να πω που καίγεται για το γήπεδο, μιλάω την πλευρά του Άρεως, εκφράστηκε μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για το χθεσινό πρώτο βήμα, κύριε Καλαφάτη. Αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να το αναφέρω. Από ναι, τους ανθρώπους είναι, του είναι σημαντικό, το ένιωσα και εγώ. Δεν σας κρύβω ότι ανεξαρτήτως σας είπα, ναι, και εγώ προσωπικά δεν διανοστά πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η συνεργασία, η δουλειά γίνεται. Γι' αυτό και ως έχουμε μια αισιοδοξία, γιατί πολλά από τα θέματα, έχουμε μια πρώτη ύλη, μια πρώτη μαγιά όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα. Γιατί μας απασχόλησε σαν κυβέρνηση. Δεν τυχαίο σας είπα ότι προηγήθηκαν τους προηγούμενους μήνες σειρά τηλεδιασκέψεων, όπου όχι μονάχα συζητήσαμε 4-5 υπουργοί μαζί με τεχνικούς και μαζί με γραμματείς υπουργείων, αλλά πήραμε και δουλειά για το σπίτι, να το πω έτσι, κάνουμε το homework μας, και όταν επανερχόμασταν μετά από λίγο για να κάνουμε την επόμενη τηλεδιάσκεψη, ήδη πολλοί από εμάς είχαμε δουλέψει πράγματα τα οποία, αν θέλετε, θα διευκολύνουν σε έναν βαθμό τη δουλειά της τεχνικής ομάδας, της ομάδας που τώρα συστάθηκε. Άρα έχει γίνει δουλειά και το ξέρει και ο Άρης αυτό, και γι' αυτό και είδε βεβαίως και το κάνει, είδε και την ομόθυμη στήριξη από 5 συναμόδιους υπουργούς χθες, που εντάξει, αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης προς τον υπόλοιπο, και νομίζω γι' αυτό υπάρχει ένα καλό κλίμα. Πέραν του καλού κλίματος όμως, και σας είπα, εγώ είμαι πολύ προσγειωμένος, γιατί έχω και μια σχετική εμπειρία, και επειδή έχω θητεύσει και σαν υπουργός χωροταξίας και περιβάλλοντος, γνωρίζω και τα τεχνικά και τα πολεοδομικά και τα χωροταξικά σε ένα μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι τώρα, να δουλέψουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, για να μπορέσουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα. Καλύτερα να μιλάμε όταν έχουμε αποτελέσματα, παρά να μιλάμε έχοντας στο μυαλό μας τα αποτελέσματα που θα φέρουμε. Γι' αυτό ας μην μιλήσουμε ούτε για χρονοδιαγράμματα, γιατί έχουμε πολλά βασικά ακόμα ζητήματα να λύσουμε. Και είμαστε στην αρχή μιας διαδρομής που φιλοδοξούμε να την κάνουμε όσο γίνεται πιο σύντομη, αλλά κυρίως όσο γίνεται πιο ασφαλής γίνεται. Μάλιστα. Υπουργέ, κύριε Καλαφάτη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση ουσιαστικά και τη συζήτηση που είχαμε. Έτσι, από επίσημα χείλη, για να ακούσουμε τι ακριβώς, να μάθουμε τι ακριβώς έγινε χθες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.